Καλημέρα σας. Πανηγυρίζετε ή ακόμη? Γιατί να πανηγυρίσω? Όλα τα ρεπορτάζ, όλες οι πληροφορίες σας φέρουν να είστε ο επόμενος αρχιεπίσκοπος. Πώς το σχολιάζετε? Ξέρεις τι θα δώσει η εκλογή καμιά φορά? Έχει έναν αρχαίο ρητό που λέει μεταξύ Κύλικος και Χιλέων πολλά πέλη. Ναι, αλλά μεταξύ... Αν έχεις ένα φλιτζάνι και ετοιμάσαι να το πιείς, μέχρι που να πάει στα χείλη σου μπορεί να γίνουν χίλια δύο πράγματα. Κατανοητό, αλλά υπάρχουν φαντάζομαι συνεννοήσεις, έχετε μιλήσει με τους αδελφούς σας εκεί στη Σύνοδο και ξέρετε σε μεγάλο βαθμό τις προθέσεις τους, πάνε ρωτάτε. Θα δεχτώ οποιονδήποτε αποτέλεσμα. Είμαι έτοιμος να το δεχτώ. Θα είναι σεβαστό να πω οποιονδήποτε αποτέλεσμα, γιατί θα είναι η βούληση της Ιεράς Συνόδου, όπως λέει το καταστατικό. Μάλιστα. Ο Νταμασού τελικά υποστηρίζει εσάς, πάνε ρωτάτε. Αύριο θα φανεί, δεν ξέρω. Από τη διαβούλευση που είχατε μαζί του, τι προκύπτει? Δεν προκύπτει. Όταν μιλάς με κάποιον, δεν ξέρεις τι θα ψηφίσει. Απλώς ανταλλάσσεις απόψεις για κάποια θέματα. Σας ενόχλησε που ο Κίκου Νικηφόρος τάχθηκε υπέρ του Λεμεσού Αθανάσιου? Καθόλου. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις... να πάρει την θέση που θέλει. Δεν είναι και σεβαστή η θέση του. Μάλιστα. Να δούμε την κάρτα, σας παρακαλώ, που αφορά αυτούς που είπες. Εκείνον το οποίο. Ναι, παρακαλώ, πείτε το, πείτε το. Εκείνον το οποίο ήθελα να πω είναι ότι δεν είναι πολύ λογικό να λένε ότι το 35% του 30% που ψήφισε είναι η πλειοψηφία του λαού. Το άλλον 65% αν ταχθεί με τον άλλον υποψήφιο δεν θα είναι αμέσως πλειοψηφία. Μάλιστα. Τώρα... Αν για όσο συγκέντρωσαν το άλλον 65% ταχθούν με τον ένα δεν αποτελούν πλειοψηφία, γιατί να φωνάζουμε τότε? Όχι, δεν φωνάζουμε, ρωτάμε, επανιερώτατε. Ναι, ναι, όχι εσείς. Ναι. Κάποιοι που φωνάζουν και διαμαρτύρονται. Υποστηρίζουν, ναι. Ταμασού Ισαΐας υποστηρίζει Μητροπολίτη Πάφου, Κιτίου Νεκτάριος, Κυρινίας Χρυσόστομος, Κωνσταντίας Βασίλειος, Τριμηθούντος Βαρνάβας. Είναι υπολογισμοί δικοί σας βέβαια. Ναι, σίγουρα, ναι. Γι' αυτό σας τους λέω να μας πείτε αν είμαστε σωστοί ή όχι. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Καρπασίας Χριστοφόρος, Αρσινόης Παγκράτιος, Χίτρων Λεόντιος, Μεσαωρίας Γρηγόριος. Είναι 2, 4, 5 και 4, 9. Αν όντως είναι αυτοί, περνάτε από τον πρώτο γύρο, σωστά? Ναι, περνούμε. Είναι μαθηματικά απλά. Ναι. Επίσης υπάρχουν σήμερα δημοσιεύματα στον Πολίτη ότι έχετε τάξει στον Καρπασίας Χριστοφόρο την Μητρόπολη Πάφου. Ισχύει? Αυτό όχι. Αυτό είναι το διαψεύδω αμέσως. Το ξέρω, το διαψεύδω. Το έχετε είναι δει? Είναι υποβολημία για κάποιους που θέλουν κάποιους να εμβολήσουν. Επίσης ότι θα δώσετε την μισή Λακατάμια στον Ταμασού Ισαΐα για να σας στηρίξει. Αυτό είναι υποβολημιαίο. Αυτό το ζητούσε πάντα από τον προηγούμενο αρχιεπίσκοπο, ο Μητροπολίτης Ταμασού. Τώρα δεν υποβλήθηκε κανένα τέτοιο αιτήμα. Συνεπώς, πανιερώτατε, δεν υπάρχει παρεδόση σε αυτές τις εκλογές, λέτε? Όχι. Από μέναν όχι. Μάλιστα. Πάμε αύριο. Τι ώρα συνεδριάζει η Σύνοδος? Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, που υπολογίζω γύρω σε 9 και 4, 9.30. 9 και 4 με 9.30. Και θα ξεκινήσει η διαδικασία, θα μοιράσετε δηλαδή 16 χαρτάκια ενώπιον των συνοδικών και θα γράψει ο καθένας πάνω στο χαρτί τι υποστηρίζει. Όχι, είναι μυστική ψηφοφορία, είναι γραμμένα τα ονόματα και θα βάλει ένα τίκ ή ένα σταυρό. Και θα το ρίξουν σε κάλπη που ετοιμάστηκε, πώς θα γίνει? Μάλιστα. Και θα περάσουν, εάν δεν συμπληρώσει ο πρώτος 9, περνάνε οι πρώτοι 2 στον επόμενο γύρο. Μάλιστα. Και βγαίνει και μετά την εκλογή, τι κάνετε, ποια είναι η διαδικασία? Μετά θα γίνει το μεγάλο μήνυμα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Άνου, τον παλαιό καθεδρικό. Το μεγάλο μήνυμα, σωστά? Το μήνυμα. Το μήνυμα και ακολουθεί και το επίσημο τελετουργικό, η ενθρόνηση. Και αυτό είναι το τελετουργικό. Η ενθρόνηση πότε γίνεται? Αυτό θα γίνει μετά. Εκείνος που θα βγει θα πει ποια ημέρα θα προτιμούσε. Ή θα διαβουλευτεί και με την άλλη, με τους υπόλοιπους συνόδους. Μάλιστα. Με τον Μητροπολίτη Μόρφου έχετε μιλήσει, πανιερώτατε? Με όλους μιλήσαμε χθες, αφού είμαστε εκεί. Ναι, ο Μόρφου τι είπε, έδειξε τις προθέσεις του ή όχι? Όχι, δεν είπε. Θα τα δείξει την ημέρα που θα γίνει ψηφοφορία. Μάλιστα. Ο ίδιος το δήλωσε. Ο ίδιος το δήλωσε, ναι. Συνεπώς, κλείνοντας αυτή την συζήτηση, ένα μήνυμα. Είναι και παραμονή Χριστουγέννων αύριο, πανιερώτατε. Έρχονται και Χριστούγεννα, κάπου το πνεύμα το χάσαμε λόγω αρχιεπισκοπικών. Ναι.
Τι έχετε να πείτε στους πολίτες? Να γίνουν όλα με κάθε τάξη και νυφαλιότητα. Ναι. Να αποδεχτούμε όλοι μας ότι είναι το αποτέλεσμα. Όποιο είναι το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ. Καλή ψήφο. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.